Στολή προς Κορινθίους 1, 1 κεφάλαιο και 4 εδάφιο. Σελίδα 1007, επιστολή του Αποστόλου Παύλου 1 προς Κορινθίους, 1 κεφάλαιο και 4 εδάφιο. Ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεόν μου δια σας, για τη χάρη του Θεού τη δοθήσα εις εσάς, δια του Ιησού Χριστού, ότι κατά πάντα επλουτίσθητε δι' αυτού, κατά πάντα λόγων και πάσαν γνώσιν, καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δε μένετε ο πίσω σου δεν χάρισμα, προσμένοντες την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της και θέλει, σας στηρίξει έως τέλους αμέμπτους εν τη μέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός ο Θεός δια το οποίο προσεκλήθητε εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Σας παρακαλώ δε αδελφοί δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να λέγετε πάντες το αυτό. Να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώση. Διότι εφανερώθη σε με, παρά τον εκ της οικογενείας της Χλώης περιμών αδελφή μου, ότι είναι έρηδες μεταξύ σας, λέγω δε τούτο, διότι έκαστος από σας λέγει, εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κυφά, εγώ δε του Χριστού. Διεμερίστη ο Χριστός. Μήπως ο Παύλος εσταυρώθη δι' εσάς, ή στο όνομα του Παύλου ευαυτίστητε. Ευχαριστώ εις τον Θεόν ότι ουδένα από σας ευάφτισα ή μη Κρίσπον και Γάιον, δια να μην υπητήσω ότι εις το όνομά μου ευάφτισα. Ευάφτισα δε και τον οίκον του Στεφανά, εκτός τούτον δεν εξεύρω εάν ευάφτισα άλλον τινά. Διότι δεν με απέστειλεν ο Χριστός δια να βαφτίζω, αλλά δια να κηρύττω το Ευαγγέλιον. Ουχή εν σοφία λόγου, δια να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού, διότι ο λόγος του Σταυρού, εις μεν τους απολυμμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμη Θεού. Επειδή είναι και γραμμένον, θέλω απολέσει την σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει τη σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου, διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν δια της σοφίας, ειδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, εμείς δε κηρύττωμεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μορία, εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίωστε και Έλληνες, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Διότι το μωρόν του Θεού είναι σοφότερον των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερον των ανθρώπων. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας αδελφοί ότι είστε ού πολύ σοφοί κατά σάρκαν, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου του κόσμου εξέλεξε ο Θεός δια να κατεσχύνει τους σοφούς και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός δια να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα γενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μη όντα δια να καταργήσει τα όντα δια να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξη ενώπιον αυτού. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ως της εγεννήθης ημάς, σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσης, ώστε καθώς είναι γεγραμμένον ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε. Αμήν. Και εμείς οι άνθρωποι, αδερφοί αγαπητοί, κάθε φορά στη ζωή μας μπορούμε και βρίσκουμε στοιχεία και χαρακτηριστικά της ζωής μας χάρη των οποίων μπορούμε να καυχηθούμε. Βρίσκουμε άλλος τη μόρφωσή του, άλλος τη γνώμη του, άλλος τον πλούτο του, άλλος τη σοφία του, άλλος τη δύναμή του, τη δουλειά του, άλλος την ικανότητά του, ακόμη και την ομορφιά του. Ακόμη και μια γυναίκα όταν μαγειρέψει ένα ωραίο φαΐ, δεν το λέω για να προσβάλλω τις αδελφές μας, που είναι πολύ σημαντικό να μαγειρέψει κάποιος ένα ωραίο φαΐ, κάποια. Καυχόνται όμως.
αυτή είναι καλή μαγείρισα. Όμως η Γραφή μας λέει ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε. Δεν μας συμφέρει να καυχόμεθα σε αυτά τα οποία έχουμε, γιατί ξέρουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, ότι ό,τι έχουμε μας εδόθη. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Ό,τι είμαστε, κάποιος μας έκανε. Ό,τι γίναμε, κάποιος μας βοήθησε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, κάποιος μας δίνει την ικανότητα και τη δύναμη. Δεν μας συμφέρει. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος λέγει «Όστις καυχάτε, Κυρίου ας καυχάτε, διότι δεν είναι δόκιμος ενώπιον του Θεού αυτός που συνιστά τον εαυτό του, αλλά δόκιμος ενώπιον του Θεού είναι αυτός τον οποίον ο Κύριος τον συνιστά». Είναι λοιπόν κάτι που δεν αρέσει καθόλου στο Θεό να καυχόμεθα στον εαυτό μας για οποιοδήποτε χαρακτηριστικό δικό μας, της οικογένειάς μας ή της εκκλησίας μας. Και όχι μόνο, αδελφοί αγαπητοί μου, δεν αρέσει, αλλά είναι και επικίνδυνο άκρος, γιατί ο καυχόμενος στον εαυτό του φανερώνεται ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι μέσα του έχει κυριαρχήσει περηφάνεια, και στους περηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Ο καυχόμενος λοιπόν στον εαυτό του αφενός μεν δεν ευαρεστεί του Θεού, αφετέρου κινδυνεύει, γιατί θα βρίσκει απέναντί του το Θεό. Θα πάψει να έχει αυτό το οποίο του εδόθη. Θα πάψει να είναι αυτό που τον έκανε ο Χριστός. Και θα πάψει να απολαμβάνει αυτά που του χάρισε ο Θεός. Είναι και άκρος επικίνδυνο, όσο είναι και άκρος μη ευαρεστών ευαρεστώ με το Θεό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία της Κορίνθου στέλνει αυτή την επιστολή μόλις 5-6 χρόνια αφότου ξεκίνησε ο Θεός το έργο του στην Κόρινθο. Είναι στην Έφεσο τώρα. Είναι γύρω στο 55-56 και στην Κόρινθο είχε βρεθεί το 51-52, πριν 5-6 χρόνια. Αλλά μέσα σε αυτά τα 5-6 χρόνια ο Θεός με τους Κορινθίους. Και ποιοι ήταν οι Κορίνθιοι? Ιδωλολάτρες. Καμία σχέση και καμία γνώση με το Θεό. Αμαρτωλή σφόδρα. Οι θεοί τους τους οδηγούσαν σε παραβάσεις, ανομίες και αμαρτίες. Αυτοί ήταν οι Κορίνθιοι. Όταν τους επισκέφθηκε ο Χριστός με απεσταλμένο του τον Παύλο και τους συντρόφους του. Όμως τώρα ο Απόστολος Παύλος με έκπληξη ακούει αυτά που έχει κάνει ο Θεός μέσα σε αυτά τα λίγα 5 χρόνια. Γιατί ήταν ο κρίσιμος χρόνος. Ήτανε η πρώιμος βροχή, ήταν αυτό που πρέπει να κάνει, που έπρεπε να κάνει ο Θεός για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη και να σταθεί ο χριστιανισμός. Ήταν το έργο του Θεού. Λίγους ανθρώπους, και μάλιστα όπως ο ίδιος λέει, τον Κρίσπο, τον Γάιο, τον Στεφανά και δεν θυμάμαι κανέναν άλλον, αυτούς βάφτισα γιατί αυτούς γνώρισα, αυτούς βρήκα. Τώρα όμως είναι μια μεγάλη εκκλησία σε 5-6 χρόνια. Επαναλαμβάνω, γιατί ήταν ο κατάλληλος χρόνος που ο Θεός άρχισε να ευλογεί σφόδρα όλη την οικουμένη, πρεσβύτεροι, διάκονοι. Αλλά όχι αυτό. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν με ευγνωμοσύνη προς το Θεό λέει «Ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεό μου δια σας για τη χάρη του Θεού που δόθηκε σε σας διά του Ιησού Χριστού». Γι' αυτό ευχαριστώ τον Θεό. Για τη χάρη που έκαμε ο Θεός σε σας διά του Ιησού Χριστού αφότου έφυγα εγώ και εξεπλήρωσα την αποστολή μου. Γιατί όταν έχεις αποστολή την εκπληρώνεις, φεύγεις και μετά συνεχίζει ο Θεός. Αυτό είναι το μυστικό της αποστολής, αδερφοί. Δεν είναι να αρχίσουμε και να τελειώσουμε το έργο μας. Είναι να αρχίσουμε και να συνεχίσει ο Θεός. Να υπάρχει καλή συνέχεια.
Γιατί πόσο χρόνο να διαθέσεις στη δουλειά σου για τον Χριστό, στην οικογένειά σου. Είμαστε πεπερασμένοι αδελφοί. Αλλά δόξα στο Θεό, γιατί ο Θεός είναι άπειρος. Δόξα στο Θεό. Αλλά αν πεις αυτά που ο Θεός σου λέει να πεις και αν πας σε αυτούς που ο Θεός σου στέλνει, ο Θεός αναλαμβάνει τη συνέχεια. Με τη χάρη λοιπόν που ο Θεός έδωσε σε εσάς δια του Ιησού Χριστού, εκείνο που βλέπω εγώ είναι ότι επλουτίστητε κατά πάντα δι' αυτού. Πανφτωχήσαστε από το Λόγο του Θεού και από τη γνώση του θελήματος του Θεού. Μέσα σε 5 χρόνια γίνατε πλούσιοι κατά πάντα στο Λόγο του Θεού και στη γνώση του θελήματος του Θεού. Πώς? Καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, καθώς σε ό,τι κάνατε συμμαρτυρούσε ο Χριστός. Στη ζωή σας συμμαρτύρησε ο Χριστός. Πήρατε τη σκυτάλη από τον Παύλο που την πήρε από τον Χριστό και μεταδώσατε τη σκυτάλη στους άλλους. Και ο Χριστός συμμαρτυρεί και δια της παρηγορίας του Πνεύματος του Αγίου αυξάνεται η Εκκλησία. Αυξάνεται ποιοτικά, αυξάνεται αριθμητικά και αυξάνεται σε ευλογία και σε δόξα. Γιατί συμμαρτυρούσε ο Χριστός σε εσάς. Γι' αυτό ευχαριστώ τον Θεό. Γιατί πήρατε τη χάρη του Θεού και μείνατε στη χάρη του Θεού. Μείνατε στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και δεν μείνατε πίσω σε κανένα χάρισμα πνευματικό. Όλα τα χαρίσματα τα πνευματικά ενεργούνται από τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας ανάμεσά σας. Και το σημαντικότερο, φτιάξατε την καρδιά σας να είστε προσμένοντες την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πότε? Το 55-56 μετά Χριστό. Η καρδιά τους είχε ανοίξει να προσμένουν την επιφάνεια του Κυρίου. Αγαπήσανε τον Χριστό και την έλευσή του. Και αν αυτοί αδελφοί το 55-60 μετά Χριστό αγαπήσανε την αρπαγή της Εκκλησίας, πόσο αναπολόγητοι θα είμαστε εμείς που ακούμε τα βήματα του Χριστού να έρχονται. Είναι το πρώτο που πρέπει να ζητάμε, να αγαπήσουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Αν δεν αγαπήσουμε την αρπαγή της Εκκλησίας, θα είμαστε μέσα στη φτώχεια μας, την γκρίνια μας, την κακομοιριά μας, την πνευματική, παρατηρούντες στη συνέχεια την ευλογία του Θεού, αλλά στους άλλους και όχι σε εμάς. Κάμε Κύριε να αγαπήσουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Κάμε Κύριε, εγώ δεν το είχα καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να αγαπήσω την αρπαγή της Εκκλησίας. Κάνε με Χριστέ μου να την επιποθήσω, να χτυπάει η καρδιά μου στη σκέψη ότι έρχεσαι να με παραλάβεις. Και έρχεσαι να παραλάβεις και ανθρώπους πιστούς όλη την οικουμένη. Και με αποστέλεις, μας αποστέλει, σας αποστέλει, σε αποστέλει σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά πρόσεξε να περπατάς κατά πάντα στο Λόγο του Θεού για να υπάρχει αποτέλεσμα. Αν ξεφύγεις από το Λόγο του Θεού, θα περπατάς σε αδιέξοδα. Προσμένοντες λοιπόν την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος επειδή ακριβώς προσμένετε και αγαπάτε την αρπαγή της Εκκλησίας, αυτός θα σας στηρίξει μέχρι το τέλος αμέμπτους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή αγαπάς την αρπαγή της Εκκλησίας, θα σε φυλάξει άμεμπτο, άγιο, καθαρό μέχρι την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Θα τη ζήσεις. Αλληλούια. Και συνεχίζει, πιστός ο Θεός, δια του οποίου προσεκλήθητε εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Πιστός είναι ο Θεός, γιατί μας προσκάλεσε να έχουμε κοινωνία όχι με τα λύλων, ναι με τα λύλων,
Όχι με τον κόσμο αυτό, όχι με τον κόσμο αυτό, αλλά να έχουμε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Να είναι φίλος μας, να είμαστε φίλοι Του. Να είναι ο αγαπημένος μας πρωτότοκος αδελφός ανάμεσα σε εκκλησία πρωτοτόκων. Για να είσαι συγκοινωνός, να είσαι κοινωνός με κάποιον, πρέπει να τον αγαπάς πολύ. Αυτό προσδιορίσε ο Θεός. Να αγαπάμε το Χριστό. Όποιος δεν αγαπάει το Χριστό, λέει η Γραφή, ας είναι ανάθεμα. Και προσέξτε, ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Άρα όποιος έχει τις εντολές του Χριστού και δεν τις φυλάτει, λέγει ο Λόγος του Θεού, ας είναι ανάθεμα. Γιατί όποιος σας φέρει άλλο Ευαγγέλιο, και εμείς οι ίδιοι και άγγελος από τον ουρανό, ας είναι ανάθεμα. Είναι, αδελφοί αγαπητοί, λόγια σκληρά που ο Θεός θα αποκαλύπτει τις έσχατες ημέρες. Επειδή εφύλαξα στο λόγο μου και δεν ειρνήθη στο όνομά μου, γι' αυτό, αν και έχεις μικρά δύναμη, έθεσα εμπροστέ σου θύρα νεογμένη. Και ένα ερώτημα τώρα, Χριστέ μου. Αδελφέ, η απόδειξη ότι φυλάτης το Λόγο του Θεού και δεν αρνείσαι το όνομά Του, είναι ότι μπροστά σου έχει θέσει ο Χριστός θύρα νεογμένη. Έχει. Έχει. Σου έχει δώσει αποστολή. Σου έχει δώσει έργο. Έχεις αποτελέσματα. Έχεις καρποφορία. Μην κοιτάμε, αδελφοί, γιατί η μεγάλη παγίδα ποια είναι? Να κοιτάξω τον εαυτό μου. Δεν με πάντρεψε ακόμη, δεν πάνε καλά οι δουλειές μου, δεν ταλαιπωρούμε. Ναι, αυτό είναι άλλο. Αυτό σημαίνει ότι αγαπάς την έλλειψη της ταλαιπωρίας, αγαπάς την καλοπέραση, αγαπάς το γάμο σου, αγαπάς τα παιδιά σου, αγαπάς τη ζωή σου στον κόσμο αυτό. Ο Θεός όμως έρχεται να μας πει, μην τα αγαπάς αυτά. Ο κόσμος αυτός τέλειωσε. Ο κόσμος αυτός δεν έχει να σου προσφέρει τίποτα. Θα φροντίζεις, γιατί είναι μέσα στην αποστολή σου, αλλά θα αγαπάς το Χριστό και την έλευσή σου. Έλευσή Του. Το Χριστό και την αρπαγή. Και όταν την αγαπάς, την περιμένεις. Όταν αγαπάει ένας νέος μια κοπέλα, την περιμένει πότε θα σχολάσει, πότε θα συναντηθούνε, να τη δει από κοντά, να μιλήσουνε, να της πιάσει το χέρι. Το ίδιο και η κοπέλα τον άντρα. Το ίδιο και ο παππούς τη γιαγιά. Το ίδιο και ο παππούς το εγγονάκι. Το ίδιο και το εγγονάκι, το εγγονάκι τον παππού. Η εκδήλωση της αγάπης, η έκφραση της αγάπης είναι πλησιάσατε στο Θεό και θα πλησιάσεις εσάς. Να αλλάξουμε, αδελφοί αγαπητοί, νοοτροπία. Και μόνο ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου μπορεί να μας αλλάξει την νοοτροπία, ώστε ο κοινωνός μας, ο φίλος μας, ο αγαπημένος μας να είναι ο Ιησούς Χριστός. Τι να το κάνω και να πάνε καλά οι δουλειές μου και να περάσει η ευλογία του Θεού, να μην την αγγίξω και να φύγει η Εκκλησία και να μην είμαι μέσα. Ουέησε με. Τώρα ζούμε για μια μέρα, αδερφοί, για την αρπαγή της Εκκλησίας. Βεβαίως όλα τα άλλα θα τα κάνουμε και θα δουλεύουμε και θα είμαστε πατεράδες και παππούδες και γιαγιάδες και αδελφοί και γείτονες και... αλλά όλα αυτά θα είμαστε σαν απεσταλμένοι του Χριστού. Απεσταλμένοι του Χριστού. Όχι κλεισμένοι στον εαυτό μας, όχι μύωπες, να βλέπουμε μόνο γύρω γύρω. Και για να είμαστε απεσταλμένοι του Χριστού πρέπει να αγαπάμε τον Χριστό και να έχουμε κοινωνία με Αυτόν. Γι' αυτό προσέξτε το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε. Σας παρακαλώ, αδελφοί, τόσο ευλογημένοι, μα τόσο ευλογημένοι, που επλουτίστητε κατά πάντα, εις πάντα λόγο, εις πάντα λόγο, εις πάσα γνώση, εις πάσα γνώση, και σε κανένα χάρισμα δεν μείνατε πίσω, σε κανένα χάρισμα, και συμμαρτυρεί ο Χριστός στην Εκκλησία σας και στη ζωή σας απόλυτα, και είσαστε και συγκοινωνοί του Ιησού Χριστού και αγαπάτε την αρπαγή της Εκκλησίας. Προσέχετε όμως τώρα,
Και σας παρακαλώ να προσέχετε δια το ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όχι για μένα, χάριν του Χριστού, να λέγετε πρώτον πάντες το αυτό. Μην είναι έρηδες, μην είναι διαφωνίες μεταξύ σας. Υποχωρήστε, ταπεινωθείτε, δεν πειράζει. Ας έχετε δίκιο. Δεν είναι το θέμα ποιος έχει δίκιο. Το θέμα είναι ποιον ευλογεί ο Θεός. Και ο Θεός ευλογεί τον ταπεινό. Αυτόν που ξέρει ενδεδειμένος ταπεινοφροσύνη να υποτάσετε στον άλλονε. Να λέτε πάντες το αυτό. Μέσα στο σπίτι, μη λέει άλλα ο άντρας, άλλη γυναίκα. Δεν θα υπάρξει η συνέχεια της ευλογίας. Με τα παιδιά, μη λέει το ένα παιδί έτσι και το άλλο παιδί έτσι. Στα αδέλφια, μη λέει ο ένας αδελφός έτσι και ο άλλος έτσι. Πάντες το αυτό. Αλλά πώς θα το καταφέρετε αυτό, για να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας. Να είστε εντελώς κατηρτισμένοι στο Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η σωτηρία μας. Εντελώς κατηρτισμένοι στο Λόγο του Θεού, να έχετε ένα νουν, το νουν του Χριστού, και μία γνώμη του θελήματος του Θεού, και προσέχετε από έρηδες, φιλονικίες, γιατί θα χάσετε αυτά τα οποία θα μπορούσατε να κληρονομήσετε. Και μην νομίζετε ότι επειδή έχετε σοφία ή με τη σοφία την ανθρώπινη θα κερδίσετε τίποτα. Με τη σοφή γνώμη σας, με τη σοφή άποψή σας, με τη σοφή λογική σας, σε αδιέξοδα θα φτάσουμε. Γιατί ο Θεός απόλεσε τη σοφία των σοφών και αθέτησε τη σύνεση των συνετών. Γιατί μέσα στη σοφία του ο Θεός, εκείνο το οποίο εξέλεξε είναι ο κόσμος να γνωρίζει το Θεό δια της μορίας του Κηρύγματος, δια της μορίας του Λόγου του Σταυρού. Γι' αυτό, επειδή ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του Κηρύγματος να κάνει σωτηρία, αυτή είναι η αποστολή σου. Κήρυτε το Λόγο εγκαίρος ακαίρος, επίμενε εις Αυτόν, ζήσε Αυτόν. Γιατί οι άνθρωποι ζητάνε. Ημένοι Ιουδαίοι σημείο και ο Λόγος του Σταυρού είναι σκάνδαλο. Οι δε Έλληνες σοφία και ο Λόγος του Θεού για αυτούς είναι μορία. Για μας όμως, τους προσκεκλημένους που μας κάλεσε ο Χριστός σήμερα και μας έφελε στην Εκκλησία Του, όχι κατά τύχη. Αδελφοί μου, ποτέ μη σκεφτείτε ότι σήμερα βρεθήκατε εδώ κατά τύχη. Είναι η θεία πρόνοια και εύνοια του Θεού. Για να σου μιλήσει ο Θεός, να μου μιλήσει ο Θεός, να ακούσω και να με παρακαλέσει να εκτελέσω. Γιατί θα κάνει ένα μεγάλο θαύμα, γνωρίζοντας ότι τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός. Τα μωρά εξέλεξε ο Θεός, τους ανόητους, αυτούς που δεν ξέρουν. Γιατί με τη σοφία του να κατεσχύνει δια των μωρών του κόσμου τούτου, του σοφούς του κόσμου τούτου. Τους αδύνατους εξέλεξε ο Θεός, όχι τους δυνατούς, για να κατεσχύνει τους δυνατούς. Τα αγενή του κόσμου, τα εξουθενημένα και τα μειόντα εξέλεξε ο Θεός για να καταργήσει τα όντα. Γιατί ο Χριστός για μας είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Όμως, το να μην καυχόμεθα στον εαυτό μας, αλλά σε αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού, στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, δεν είναι μόνο ανόητο και επικίνδυνο, αλλά είναι και εξαιρετικά ωφέλιμο. Ακούστε γιατί. Μας διάλεξε μωρούς και μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του για να κατεσχύνει τους σοφούς. Διάλεξε τους ασθενείς για να κατεσχύνει τους αδυνάτους. Διάλεξε τα αγενή και τα εξουθενημένα και τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα. Πώς? Διότι το μωρόν του Θεού είναι σοφότερον όλων των ανθρώπων.
και διότι το ασθενές του Θεού είναι το ισχυρότερο όλων των ανθρώπων. Μας κάλεσε δηλαδή μωρά του κόσμου και μας κατέστησε μωρά του Θεού. Ασθενή του κόσμου και μας κατέστησε ασθενή του Θεού. Αλλά το μωρόν του Θεού, που θα δούμε ποιος είναι, είναι σοφότερον όλων των ανθρώπων. Και τα ασθενή του Θεού είναι ισχυρότερα όλων των ανθρώπων. Η αποστολή σου και το αποτέλεσμα της αποστολής σου, η αποστολή σου είναι βεβαία και ο θρίαμβος της αποστολής σου είναι ακόμη πιο βέβαιος. Εάν παραμείνεις μωρόν, όχι του κόσμου, του Θεού τώρα, και ασθενές, όχι του κόσμου, του Θεού τώρα, τότε θα βλέπεις τους σοφούς να αποστομώνονται και τους δυνατούς να είναι εντελώς ασθενείς μπροστά σου. Όταν μας στέλνει σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους, δεν μας στέλνει για να μας κατασπαράξουν οι λύκοι, αλλά μας στέλνει για να θριαμβεύσουμε και οι λύκοι να γίνουν πρόβατα. Μας στέλνει για να μεταμορφώσουμε τους ανθρώπους σύμφωνα με την αποστολή που αυτός έλαβε από τον Πατέρα και δίδει σε κάθε έναν από εμάς. Επαναλαμβάνω, αδελφέ μου, έχεις αποστολή? Έχεις αποστολή? Έχεις αποστολή, αν έχεις συνειδητοποιήσει ότι σε κάλεσε επειδή ήσουν μωρός στον κόσμο αυτό, ασθενής στον κόσμο αυτό, αγενής στον κόσμο αυτό, εξουθενημένος στον κόσμο αυτό και μειών στον κόσμο αυτό. Πρώτον, το κατάλαβες ότι σε φώναξε γιατί είσαι σπουδαίος και σημαντικός? Γιατί δεν είχες κανέναν πλούτο γνώσης του θελήματος του Θεού και γνώσης του Λόγου του Θεού? Δεν είχες ιδέα για τα χαρίσματα και τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου? Κατάλαβες ότι ήσουν ένας μάταιος, άχρηστος άνθρωπος που ήλθες στον κόσμο αυτό για να φύγεις στην απώλεια? Και ο Θεός έκαμε χάρη και μας κάλεσε, έκαμε χάρη και μας φανέρωσε Ιησού Χριστόν Κύριον εσταυρωμένον. Έκαμε χάρη και μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του. Έκαμε χάρη και μας πλουτίζει στο Λόγο Του, στη γνώση του θελήματος του Θεού, στις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου, στην αγάπη, μέσα στο σχολείο, το στρατόπεδο, το νοσοκομείο που είναι η Εκκλησία. Εάν παραμείνεις τώρα μωρόν του Θεού και ασθενές του Θεού, τότε η αποστολή σου θα δοξαστεί. Τότε το έργο σου θα φανερωθεί ενώπιον όλων των δυνάμεων, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και θα πει ο διάβολος: τον Παύλο το ξέρω και σένα σε ξέρω. Αλληλούια! Σε ξέρω! Γιατί όπως ο Παύλος ήταν Απόστολος του Χριστού, έτσι και εσύ είσαι απεσταλμένος του Χριστού. Αλλά να παραμείνεις το σοφόν του Θεού και το μωρόν του Θεού, όπως ο Παύλος. Εγώ λοιπόν, αδελφοί μου, λέγει, όταν ήλθαν προς εσάς πριν 5-6 χρόνια, δεν ήλθα με υπεροχή λόγου ή σοφίας κηρύττων εις εσάς τη μαρτυρία του Θεού, αν και θα μπορούσα, γιατί ήμουν διδακτός παρά τους πόδας του Γαμαλίλ μια ζωή. Και όχι μόνο αυτό, 3 χρόνια ο Χριστός μου παρέδωσε το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι Ευαγγέλιο που σας κηρύττω, δεν είναι ανθρώπινο, ο Θεός μου το έδωσε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπου πέρναγα συμμαρτυρούσε ο Χριστός με σημεία και τεράστια και θαύματα και γινόντουσαν εκκλησίες και εγώ και καρπό πολύ.
αλλά δεν ήρθα έτσι ανάμεσά σας με υπεροχή λόγου ή σοφίας, γιατί αποφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο, τη θυσία του Χριστού, και να μοιάσω σε αυτόν που θυσιάστηκε, να προσφέρω το σώμα μου θυσία ζώσα Αγία ευάρεστο εις το Θεό, και αυτό θα είναι η λογική μου λατρεία. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο παρά μόνο τον εσταυρωμένο Χριστό. Γι' αυτό και όταν ήλθα ανάμεσά σας έχοντας επίγνωση και των ουρανίων δυνάμεων και των επιγείων αλλά και των καταχθονίων δυνάμεων, έχοντας επίγνωση το θέλημα του Θεού και τη γνώση ότι όταν είμαι αδύνατος τότε είμαι δυνατός, και όταν η αδυναμία μου γίνει μεγάλη πλήρης τότε η δύναμη του Θεού αποκαλύπτεται τελεία. Γι' αυτό και εγώ ήλθα ανάμεσά σας χωρίς δύναμη, με ασθένεια και χωρίς παλικαριά, με φόβο και με τρόμο πολύ. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν γίνηκε με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Δεν προσπάθησα να σας πείσω να πιστέψετε στο Χριστό. Δεν προσπάθησα με τη γνώση μου, με τα επιχειρήματά μου, με τη λογική μου, με τη φαντασία μου να σας πείσω να πιστέψετε στο Χριστό. Αλλά ο λόγος μου και το κήρυγμά μου έγινε με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, επειδή ακριβώς ήλθα με ασθένεια, με φόβο και με τρόμο, και επειδή ακριβώς δεν ήλθα με υπεροχή λόγου και σοφίας, αλλά ήλθα ταπεινά για να βρω χάρη ενώπιον του Θεού και να ευλογήσει εσάς ο Θεός, να ευλογήσει την αποστολή μου, να ευλογήσει τη διακονία μου. Δεν ήλθα ως υπερέχον, ήλθα ακριβώς ως μη υπερέχον, ώστε να συμμαρτυρήσει ο Θεός με δύναμη, με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, ώστε η πίστη σας να μην προέλθει από τη σοφία την ανθρώπινη που θα διαλυθεί, αλλά να προέλθει από τη δύναμη του Θεού. Αλληλούια. Να λοιπόν ο Παύλος έγινε σοφός, επλουτίστης πάντα λόγων, εις πάσα γνώση, σε κανένα χάρισμα δεν έμεινε πίσω, αλλά παρέμεινε το μωρόν του Θεού. Αλλά παρέμεινε το ασθενές του Θεού, γιατί ξέρει ότι αν παραμένει μωρόν του Θεού και ασθενές του Θεού θα γίνει σοφότερος των ανθρώπων, ο Θεός θα τον κάνει και ισχυρότερος των ανθρώπων. Γι' αυτό και λαλούμε σοφία, λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι τη σοφία του αιώνος τούτου, ούτε των αρχόντων του αιώνος τούτου των φθυρωμένων, αλλά σοφία Θεού, μυστηριώδη, αποκεκριμένη, την οποία προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών. Και ποια είναι η σοφία? Η σοφία του Θεού είναι μία, αδερφή, στους ταπεινούς δεν είναι χάρη. Δεν χρειάζεται το Θεός τη σοφία σου. Δεν χρειάζεται την ικανότητά σου. Δεν χρειάζεται τη δύναμή σου. Δεν χρειάζεται την εμπειρία σου και τη γνώση σου, το κήρυγμά σου. Δεν το χρειάζεται. Να είναι καλογραμμένο, να είναι όπως έλεγε και ο αδερφός μας ο Χριστόφορος, μια όμορφη έκθεση. Δεν έχει αποτέλεσμα αυτό. Το κήρυγμά σου να είναι με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Να είναι ο Θεός που παίρνει την καρδιά σου, το στόμα σου, τη λογική σου. Να είναι ο Θεός που μιλάει. Τότε. Αλλά για να έλθει ο Θεός με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, εσύ θα πρέπει να άρχεσαι με ασθένεια και με φόβο και με τρόμο, λέγοντας τι να κάνω εγώ Κύριε, τίποτα δεν μπορώ, τι να πω εγώ Κύριε, τίποτα δεν ξέρω, αδύναμος είμαι, και να το ξέρεις. Τότε
Δεν είσαι μωρόν του κόσμου, είσαι μωρόν του Θεού. Σοφότερος των ανθρώπων. Δεν είσαι ασθενές του κόσμου, είσαι ισχυρός, είσαι ασθενές του Θεού, ισχυρότερον του κόσμου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγει, άρα λοιπόν καθώς είναι γεγραμμένον, αυτά τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και οτίον δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός όμως ετοίμασε εις τους αγαπώντας Αυτόν, αυτά θα κάνει ο Θεός στους αγαπώντας Αυτόν. Και επειδή εγώ δεν ξέρω ποιος αγαπάει τον Χριστό, ένα όμως ξέρω, όποιος τον αγαπάει θα ζήσει μεγαλεία. Και θέλω να τον αγαπάω. Βόηθαμε να σ' αγαπάω, Χριστέ μου. Βόηθαμε να αγαπήσω την αρπαγή σου, την έλευσή σου. Βόηθαμε να σ' αγαπάω για να ζήσω αυτά τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσεν, εις καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν και τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις αγαπώντας Αυτόν. Και επειδή εγώ δεν ξέρω και κανένας δεν ξέρει και ούτε ο Παύλος δεν ξέρει, ο Λόγος του Θεού λέει, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού και τα βάθη των ανθρώπων, παίρνει τον άνθρωπο από τα βάθη της αθλειότητός του και πού τον οδηγεί, στα βάθη της δόξας του Θεού. Αλληλούια. Όσο πιο μικρός και ασήμαντος είσαι, τόσο πιο βαθιά στην παρουσία του ο Θεός θα σε βάζει. Ακούστε το αυτό, αδερφοί, σας παρακαλώ πολύ. Όσο πιο ασήμαντος, ταπεινός, μωρός, ασθενής, μικρός, ουτιδανός είσαι, όσο πιο βαθιά φτάνει στην αθλειότητα την ανθρώπινη, τη σαρκική, τόσο πιο βαθιά θα σε βάλει ο Θεός στα δικά του τα βάθη. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου. Είσαι ψηλά, ψηλά θα σε έχει ο Θεός, αλλά δεν θα ξέρεις τα βάθη του Θεού. Ταπεινώνεσαι λίγο, θα σε βουλιάζει λίγο. Ταπεινώνεσαι πολύ, θα σε βουλιάζει πολύ στα βάθη του. Αμήν. Είναι απόφαση δική μας. Πού θα περπατάμε, πάνω στον αφρό ή στα βάθη της αθλειότητός μας? Τι σημαίνει αυτό? Να αναγνωρίζω και να πηγαίνω στον Θεό και να λέω, Κύριε, άθλιος είμαι, με βλέπεις, με ξέρεις, και αν κάτι καλό έχω, δικό σου είναι. Δόξα στο όνομά σου για αυτό το οποίο έχεις κάνει στη ζωή μου. Αν δεν ήσουν εσύ, εγώ θα ήμουν εκεί κάτω στο βόρβορο της αμαρτίας, της άγνοιας, της παράβασης. Αλλά ήρθες και με πήρες εσύ και με έβαλες τα δικά σου τα ύδατα, τα ζώντα, τα ευλογημένα, τα άγια. Και όσο πιο ταπεινός γίνομαι, τόσο πιο βαθιά θα με βάζει ο Θεός μέσα στην καρδιά του, μέσα στην ψυχή του, μέσα στην ύπαρξή του. Όταν λοιπόν καταλάβω την αδυναμία μου σαν φυσικός άνθρωπος, τότε ο φυσικός άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι η μορία εις αυτόν και δεν μπορεί και να τα γνωρίσει, γιατί δια του Πνεύματος του Αγίου κατανοούνται. Όταν λοιπόν καταλάβω ότι είμαι ένας φυσικός άνθρωπος, σαρκικός άνθρωπος, θα πάω στο γιατί είμαι, γιατί πέφτω, γιατί δεν μπορεί να μην είμαι. Πρέπει να πάω στον Χριστό και να πω, Κύριε, ελέησέ με, συγχώρεσέ με, ταπεινώνομαι μπροστά σου. Και όσο πιο πολύ ταπεινώνομαι, τόσο πιο πολύ πλησιάζω το Θεό. Και όσο πιο πολύ πλησιάζω το Θεό, τόσο πιο πολύ πλησιάζει ο Θεός σε μένα. Και η αγία του Πνεύματος του Αγίου θα μου εξηγεί, θα μου αποκαλύπτει, θα με φανερώνει και θα με καθιστά πιο μωρόν του Θεού, για να είμαι πιο σοφός μέσα στον κόσμο, πιο ασθενές του Θεού, για να είμαι πιο ισχυρός μέσα στον κόσμο. Αδερφοί αγαπητοί, αυτή είναι η οδός. Και αυτή την οδό την περπάτησε πρώτος ο Χριστός. Εταπείνωσε εαυτόν
γενόμενος υπήκοος το λόγο του Πατέρα του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό το λόγο, όχι γιατί ήταν Υιός Θεού, ούτε γιατί δεν είχε το, είχε το πνεύμα χωρίς μέτρο. Γι' αυτό το λόγο, γιατί εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος έως θανάτου, θανάτου δε ξεφτυλισμένου, επικατάρατος πασοκρεμόμενος εις αυτόν. Γι' αυτό το λόγο υπερήψωσε ο Θεός και έδωσε εις αυτόν το υπερπάν όνομα, για να κλείνει μπροστά σε αυτόν πανγόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων δυνάμεων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει αυτόν Κύριον. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Μιμητές μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Αμήν».